Φόβος και τρόμος τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων στο χωριό Σιδηρό Σουφλίου, όταν μετανάστες έσπασαν αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο σε σπίτι, αφήρισαν από μέσα δύο κυνηγητικά όπλα και φυσίγκια και όταν έγιναν αντιληπτοί και τους καταδίωξαν, άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Ναι, τα βουνά να περνάνε μέσα από μονοπάτια και να μεταφέρονται προς το εσωτερικό της χώρας. Παλιά έπιαναν την Εγνατία και προχωρούσαν μέχρι να τους συλλάβουμε. Έχουμε ζητήσει να γίνει επανασχεδιασμός των αστυνομικών δυνάμεων και να γίνει η ίδρυση αστυνομικού τμήματος συνοριακής φύλαξης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δύο μετανάστες από τους 6 συνολικά που κινούνταν στο χωριό Σιδηρό, προσπαθώντας να κλέψουν κάποιο αμάξι για να το χρησιμοποιήσουν και να φύγουν προς τη Ροδόπη, είδαν παρκαρισμένο στο υπόστεγο σπιτιού ένα ακόμη. Μέσα υπήρχαν δύο κυνηγητικά όπλα και τα ειδικά κυνηγητικά γυλαίκα με φυσίγκια. Έσπασαν το τζάμι και τα πήραν, αλλά από τον θόρυβο τους αντιλήφθηκε ο γιος του ιδιοκτήτη. Βγήκε και άρχισε να τους καταδιώκει. Αυτοί πήγαν και ταμπουρώθηκαν στο γήπεδο του χωριού και όταν είδαν ότι και οι άλλοι κάτοικοι άρχισαν να μαζεύονται από τις φωνές, άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα για να τους εκφοβήσουν. Ακολούθησαν ολονύχτιες έρευνες μέσα στο δάσος του ορεινού όγκου Σουφλίου προκειμένου να τους εντοπίσουν. Τελικά κατάφερε μετά από πολλές ώρες έρευνες να τους συλλάβουν, ενώ βρήκαν και τα κλαπέντα κυνηγητικά όπλα.